την επιστροφή των υγειονομικών που βρίσκονται υπό αναστολή στην εργασία τους με την προϋπόθεση του περιοδικού ελέγχου μέσω rapid test, όπως ισχύει για τους ανεμβολίες τους εργαζομένους σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ζητά ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Δημήτρης Χαρίτου, με ερώτηση που συνυπογράφει μαζί με άλλους 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την απευθύνουν προς τον Υπουργό Υγείας. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε μια περίοδο νέας έξαρσης της πανδημίας, με εκτόξευση των κρουσμάτων COVID, με μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων και με υψηλή θνησιμότητα, με τα νοσοκομεία υποστελεχωμένα και με καταπονημένο το προσωπικό τους, το ΕΣΥ δεν έχει σήμερα την πολυτέλεια να στερείται χιλιάδες έμπειρους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών. Σε ερώτησή του λοιπόν προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα την επιστροφή των υγειονομικών υπό αναστολή στην εργασία τους με την προϋπόθεση του περιοδικού ελέγχου μέσω rapid test, όπως ισχύει για τους ανεμβολίες τους εργαζομένους σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αναφέρει τα εξής. 10 μήνες έχουν παρέλθει από την επίδοση αναστολής εργασίας σε υγειονομικούς κατ' εφαρμογή του νόμου 4.820/2021 που προβλέπει την υποχρεωτική αργία των ανεμβολίας των εργαζομένων σε δομές υγείας. Και παρά το γεγονός ότι τα πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμού έχουν καταργηθεί για το γενικό πληθυσμό, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για τους υγειονομικούς, με αποτέλεσμα να τελούν ακόμη υπό το καθεστώς της αναστολής. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, όταν μπήκε σε εφαρμογή ο νόμος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για COVID-19 για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, συνολικά επιδόθηκαν 5.305 αναστολές σε εργαζομένους του ΕΣΥ, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων κτλ., οι οποίοι δεν επανήλθαν έως και σήμερα στην εργασία τους, πλην όσων νόσησαν, οι οποίοι όμως θα βρεθούν πάλι σε καθεστώς αναστολής εργασίας με τη λήξη του πιστοποιητικού νόσησής τους τον Ιούλιο. Άμεση συνέπεια για τους συγκεκριμένους υγειονομικούς ήταν να τεθούν και εκτός τακτικής μισθοδοσίας. Δυστυχώς, ούτε το διάστημα της πανδημίας και οι τραγικές συνέπειές του, οπότε και διαπιστώθηκε ότι το υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων δεν επαρκούσε για να αντιμετωπίσει την υγειονομική κρίση, ούτε και η διαπίστωση ότι οι τιμωρητικές πολιτικές αναφορικά με την άρνηση εμβολιασμού δεν έφεραν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, δεν στάθηκαν ικανά για να μεταπίσουν την κυβέρνηση ότι η απόφαση της αναστολής εργασίας των υγειονομικών θα πρέπει να ανακληθεί και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους με τα όσα ισχύουν για τους ανεμβολίες τους στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός ότι πολύτιμη υγειονομική με χρόνια εμπειρία είναι εκτός του ΕΣΥ, ενώ τελικά το σύστημα υγείας δεν είχε κανένα υγειονομικό όφελος από αυτή την απομάκρυνση. Αντίθετα, διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις τμήματων, οι καταργήσεις υγειονομικών μονάδων και τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ παράλληλα οι υγειονομικοί που απομακρύνθηκαν στερούνται εξ ολοκλήρου το μισθό τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και τελούν υπό την απειλή απολύσεων στο τέλος του τρέχοντος έτους. Επειδή η κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την αυτοκριτική της για το ότι δεν κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε μεγάλο ποσοστό πληθυσμού για τον εμβολιασμό, επειδή όπως διαπιστώθηκε οι εκβιαστικές και τιμωρητικές τακτικές φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα, επειδή είναι ανήθικο να θέτεις υπό αμφισβήτηση την ικανότητα βιοπορισμού εργαζομένου και της οικογένειάς του με τέτοια αγριότητα, επειδή το ΕΣΥ αυτή την περίοδο βιώνει μια σοβαρή κρίση στελέχωσης και δεν έχει την πολυτέλεια να στερείται χιλιάδες έμπειρους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός. Προτίθεται να επαναφέρει στην εργασία τους τους υγειονομικούς που τελούν υπό αναστολή με την προϋπόθεση του περιοδικού ελέγχου μέσω rapid test, όπως ισχύει για τους ανεμβολίες τους εργαζομένους σε όλον τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.